Σήμερα έχουμε και παράγωγα του προϊόντος, που είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα που παρουσιάζουμε. Επίσης, θέλω να επισημάνω σε όλους τους τυποποιητές του ελαιολάδου, καλό θα είναι να βρισκόμαστε συχνά για να μπορέσουμε όλοι μαζί από κοινού να προβάλλουμε όχι μόνο αυτό το προϊόν, αλλά γενικά όλα τα προϊόντα του τόπου. Μετά από εδώ έχουμε μία συναυλία και επίσης θέλω να ευχαριστώ τον Δήμαρχο για όλα αυτά τα πράγματα, για τον κύριο Δήμαρχο. Σας εύχομαι να περάσετε καλά. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή όλων. Είναι η πρώτη φορά που, όπως βλέπετε, υπάρχει μια συμμετοχή και των παραγωγών και των τυποποιητών, αλλά και των απλών εραστών της ελιάς, αυτούς που, όπως βλέπετε, αγωνίζονται μέχρι τώρα. Δεν θα μιλούσα, γιατί αυτοί που έχουν κάνει αυτή τη γιορτή που βλέπετε εσείς και τη σημερινή, δεν ήθελαν να μιλήσουν, δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να τους ευχαριστήσω εγώ, γιατί, όπως ξέρετε, είναι μια οργάνωση του κόσμου και βέβαια θα έπρεπε να δεσμεύσω τους εκπροσώπους της περιφέρειας και της κεντρικής διοίκησης ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εμείς θα πρέπει να έχει συνέχεια και να μένει μόνο εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ, ελπίζω να περάσετε καλά και θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Κοινοβουλίου και αν υπάρχει εκπρόσωπος της κυβέρνησης εδώ, να πούνε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Καλώ τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή, τον κύριο Ανδριανό, να πει δύο λόγια και αν είναι εδώ ο κύριος Σιδέρης, εκπρόσωπος της περιφέρειας, να πει και αυτός ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή διασκέδαση. Τέταρτη γιορτή της Ελιάς Ελλάδας στο Κρανίδι, μια γιορτή πλέον θεσμός, τι να γίνει θεσμός. Εμείς ως περιφέρεια Πελοποννήσου είμαστε πάντα αρρωγοί, συμβάλλουμε στη διεξαγωγή αυτής της γιορτής, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, συμβάλλουμε στην προώθηση των τοπικών προϊόντων. Και όταν μιλάμε για λάδι ελαιολάδο, δεν έχει, η περιοχή είναι, δόξα τω Θεώ, είναι ευλογημένη περιοχή. Δεν έχει μόνο λάδι και ελαιολάδο, έχει τα αρρώδια, τα εκλεχτά Ερμιονίδας, έχει τη μέλι, τη σπεριδοειδή, τυροκομικά προϊόντα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προβάλλουμε ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη προστιθέμενη αξία, γιατί η προβολή ακόμα πιστεύω ότι έχουμε ακόμα περιθώρια μεγαλύτερης προβολής. Όπως είπα, η περιφέρεια είναι δίπλα στον πρωτογενή τομέα. Και όταν λέω πρωτογενή τομέα, εννοώ τη γεωργία, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας της περιοχής, της Πελοποννήσου και της εθνικής μας οικονομίας. Εμείς συμβάλλουμε, βοηθούμε όλα αυτά, όπως είπα και πριν, τα προϊόντα τα τοπικά να προβληθούν και να αποκτήσουν, όπως είπα, και την ανάλογη προστιθέμενη αξία την οποία δεν έχουν ακόμη πάρει τα προϊόντα. Θα ήθελα σήμερα, κλείνοντας, να συγχαρώ το νομικό πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιονίδας, το Δήμο Ερμιονίδας, την τοπική κοινότητα Κρανιδίου για τη σημερινή γιορτή και εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πλέον μια γιορτή θεσμός μετά από τα 4 χρόνια επιτυχημένης διοργάνωσης. Είναι μια σημαντική γιορτή διοργάνωση για την προβολή αυτού του ευλογημένου προϊόντος, του λαδιού, που παράγεται εδώ στα ευλογημένα χώματα, στον ευλογημένο τόπο της Αργολίδας. Η Αργολίδα έχει πλεονεκτήματα εκτός από τον πολιτισμό, έχει τη δυνατότητα να παράγει ποιοτικά προϊόντα, έχουν συγκεκριμένη και διαπιστωμένη θρεπτική αξία, όπως το ελαιόλαδο. Εκείνο που απομένει είναι να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε αυτό το προϊόν, γιατί δυστυχώς πολλές φορές το προϊόν αυτό εξάγεται χύμα και την προστιθέμενη αξία την παίρνουν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί. Πρέπει λοιπόν αυτή η προστιθέμενη αξία να έρθει στους παραγωγούς, στους αγρότες μας, και γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθειά τους, αυτό το προϊόν να προωθηθεί. Πρέπει να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα τους παραγωγούς, αλλά και τον δευτερογενή, την τυποποίηση και την προώθηση και εξαγωγή του προϊόντος, γιατί πραγματικά το αξίζει και ως προϊόν το αξίζουν οι άνθρωποι που το παράγουν, το αξίζει η Αργολίδα μας.